Μακάμπι το 2022. Το κεντρικό θέμα όλων των συζητήσεων στο φετινό μας Μακάμπι είναι το υπάλληλοι ενάντια στον πόλεμο, οι αγώνες ενάντια στον πόλεμο, τα αντιπολεμικά κινήματα, η αντιπολεμική παράδοση της αριστεράς και του εργατικού κινήματος, με κεντρικό σύνθημα «Ειρήνη στους λαούς, πόλεμος στους αφέντες». Η πρώτη συζήτηση σήμερα θα αφορά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και την αντιπολεμική διεθνιστική στάση της αριστεράς εκείνη την εποχή. Την εισήγηση θα την κάνει αριστερά μου ο σύντροφος ο Πάνος ο Πέτρου. Επιλέγουμε να ξεκινήσουμε με αυτή τη συζήτηση τις συζητήσεις και τις εκδηλώσεις του Μακάμπι, καθώς θεωρούμε ότι η περίοδος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, του πρώτου ιμπεριαλιστικού πολέμου, που ήταν μέχρι τότε το μεγαλύτερο σφαγείο της ανθρωπότητας, ήταν μια τομή και για την αριστερά και για το εργατικό κίνημα μέχρι εκείνης της εποχής. Διαχώρισε τάσεις και διαμόρφωσε κριτήρια για το ποια πρέπει να είναι μια γνήσια αντιπολεμική διεθνιστική στάση απέναντι στους πολέμους και στους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστών, όπου οι πάλι για την ειρήνη είναι αδιαπραγμάτευτοι, ταυτόχρονα όμως αυτοί οι πάλι είναι και αδιαπραγμάτευτα ταγμένοι προς τα συμφέροντα των εργαζομένων, προς τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, τα οποία δεν μπορούν να συνυπάρξουν, να συνδυαστούν με τα συμφέροντα των κυρίαρχων τάξεων που καθοδηγούν και οργανώνουν αυτές τις πολεμικές αντιπαραθέσεις. Να πω πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση ότι μετά σε αυτό το χώρο θα έχουμε την προβολή της ταινίας «Ζωαγέ Νοέλ, καλά Χριστούγεννα». Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αφορά τα Χριστούγεννα του 1914 και είναι μια πραγματική ιστορία συμφιλίωσης Γάλλων, Άγγλων και Γερμανών στρατιωτών στα χαρακόμματα για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Είναι πάρα πολύ ταιριαστή και με τη σημερινή συζήτηση. Και να δώσω το λόγο στο σύντροφο τον Πάνο, μάλλον πριν δώσω δύο από τις συζητήσεις που θα κάνουμε ακόμα τις επόμενες μέρες σε δύο μέρη, αφορούν την μικρασιατική εκστρατεία, τη μεγάλη ιδέα του 22 και μετέπειτα την καταστροφή που ακολούθησε, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το 1922. Για την καλύτερη βοήθεια τη δική μας, της παρακολούθησης, της συζήτησης, της κατανόησης του ιστορικού πλαισίου κτλ. Έχουμε βγάλει αυτό εδώ το βιβλιαράκι, το οποίο μπορείτε να το βρείτε πίσω στο βιβλιοπωλείο μαζί με πολλά άλλα βιβλία και των εκδόσεων Red Marks. Είναι μια συλλογή κειμένων και άρθρων που έχουν δημοσιευθεί παλιότερα στην Εργατική Αριστερά και στο περιοδικό Το Κόκκινο, και είναι και πάρα πολύ χρήσιμα και πάρα πολύ βοηθητικά για όποιον και όποια, και για όλους και για όλες μας που θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση, ούτως ώστε και να την καταλάβουμε καλύτερα και να έχουμε απορίες, να μπορούμε να τις βάλουμε μέσα στη συζήτηση, να συζητήσουμε παραπάνω τέλος πάντων. Άρα όσοι δεν το έχετε προμηθευτεί, σπεύστε μετά το τέλος της εκδήλωσης να το προμηθευτείτε. Ο λόγος στο Μπανούλη. Εντάξει, ακούγομαι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ένα εισαγωγικό σημείο πρώτα για τη σημασία της συζήτησης και την επιλογή του θέματος σε σχέση με το τώρα. Γιατί μιλάμε για ένα πολύ παλιό πόλεμο, 14-18, με πολλές αλλαγές στον κόσμο, στην αριστερά, στην κατάσταση, στην εργατική τάξη από τότε. Παρ' όλα αυτά είναι μια ιστορία, γιατί είναι ιστορία πολύ την ανατρέξιμη. Ο ένας λόγος είναι ότι αποτελεί ένα από τα γεγονότα, υπάρχουν τέτοιες στιγμές στην ιστορία,
κορυφαία σημεία Καμπής, είτε επαναστάσεις, είτε μεγάλοι πόλεμοι, που προκαλούν μεγάλες ανακατατάξεις και στην κοινωνία και μέσα στην αριστερά, οι οποίες, ειδικά σε γεγονότα που μέχρι τότε ήταν πρωτόγνωρα, τα ρεύματα που διαμορφώνονται τότε και τα συμπεράσματα, οι πολιτικές γραμμές που εμφανίζονται, έχουν και ένα έντονο στοιχείο, αυτό που λέμε ιδρυτικό, για διάφορα ρεύματα. Ότι είναι στο, μπαίνουν στο DNA του ρεύματος που λέμε αριστερά, κάποιες διαχρονικές αξίες. Όσοι και όσες ίσως ήσασταν πέρσι και στην κουβέντα για την Κομμούνα, ένα τέτοιο γεγονός ήταν η Κομμούνα, που για πρώτη φορά έθεσε κάποια θέματα, πώς μπορεί η εργατική τάξη να νικήσει κλπ. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι τέτοιο γεγονός. Είναι ο πρώτος τέτοιου τύπου, θα πω παρακάτω, ιμπεριαλιστικός πόλεμος του σύγχρονου καπιταλισμού. Έθεσε νέες προκλήσεις, νέα ερωτήματα, και οι απαντήσεις της εποχής επίσης δημιούργησαν τέτοια ιδρυτικά, όπως προσπάθησα να τα εξηγήσω, τι σημαίνει χαρακτηριστικά. Την εναντίωση στον πόλεμο, τη διεθνιστική πολιτική, και άρα και τη στάση που οφείλει να κρατάει η αριστερά που θέλει να αλλάξει την υπάρχουσα κατάσταση και σε τέτοιες στιγμές. Είναι επίκαιρα με δύο τρόπους τα τότε συμπεράσματα για μας σήμερα, και στη μεγάλη εικόνα τη διεθνή, με σημείο παροξισμού που το κάνει εμφανές παντού την Ουκρανία προφανώς, αλλά γύρω και πέρα από την Ουκρανία έχουμε μπει συνολικότερα σε μια φάση όξυνσης των ανταγωνισμών μεταξύ μεγάλων υπεριαλιστικών κρατών. Αμερική, Ρωσία, Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιο μεσαίων που έχουν φιλοδοξίες δικές τους περιφερειακές, Ινδία, Σαουδική Αραβία κλπ. Αυτές οι οξύνσεις, όπως δείχνει η Ουκρανία, μπορούν να οδηγήσουν σε πολεμικές αναφλέξεις, οι οποίες σε δύο περιβάλλον δεν είναι καθόλου αυτονόητο δεδομένο ότι θα παραμείνουν περιορισμένες και τοπικές, μεταξύ μόνο δύο χωρών ή μεταξύ μόνο σε μια γωνιά του πλανήτη. Η ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έχει και τέτοια στοιχεία, πώς μπορεί το πράγμα να πάρει τις κατευθύνσεις. Και άρα έχει σημασία προετοιμαστική, να θυμηθούμε αυτά τα πράγματα μπαίνοντας σε μια περίοδο που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει γενικευμένες πολεμικές αναμετρήσεις μεταξύ πολλών κρατών σαν το Μεγάλο Πόλεμο του 14. Και υπάρχει και ένα πιο τοπικό, περιφερειακό να το πούμε, μαζί με τους άλλους ανταγωνισμούς τους μεγάλους, σαν αυξάνονται και οξύνονται και οι, ας τους πούμε, μεσαίοι, τοπικοί περιφερειακοί, σε πολλές γωνίες του πλανήτη, είπα πριν και για Ινδίες κλπ. Στη δικιά μας γειτονιά υπάρχει δεκαετίες τώρα ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός, με τα πάνω του, τα κάτω του, πότε λένε θα υπάρξει ηρεμία, είναι σκοτές κοντούς που το δούμε καθημερινά από την ύφεση στη νέα ένταση. Έχουν μπει και αυτοί σε μια φάση που ο κίνδυνος πολύ πιο συγκεκριμένης ανάφλεξης στη γειτονιά μας και με εμπλοκή άμεση του δικού μας κράτους απέναντι στο γειτονικό έχει έρθει πιο κοντά, και με αυτή την έννοια μας αφορούν τα συμπεράσματα του τότε, με την έννοια ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία, αλλά εμάς μας αφορά η Ελλάδα, δεν είναι πτωχές ή τίμιες απικίες που θα διεξάγουν ένα δίκαιο εθνικό πόλεμο ή κάτι τέτοιο. Τις χαρακτηρίζουμε υπο-υμπεριαλιστικές, δεν είναι Αμερική ή Ρωσία, δεν είναι γίγαντες, αλλά δεν είναι σωροκόστενες. Και άρα τα κίνητρα των πολέμων τους έχουν να κάνουν, έχουν και αυτά υπεριαλιστικό χαρακτήρα, με την έννοια της υπεράσπισης συμφερόντων, επέκτασης σφαιρών επιρροής, όσο τους αναλογεί με βάση τα μεγέθη. Με αυτή την έννοια, το τι στάση κρατήσαν οι τότε αριστεροί, τότε κομμουνιστές, τότε μαρξιστές, όταν πολεμούσαν τέτοια τύπου κράτη, έχει αξία και για το πώς αντιμετωπίζουμε εδώ η εγχώρια αριστερά και αυτόν τον ανταγωνισμό, πέρα από τους, και πλάι τέλος πάντων με τον μεγάλο που απειλεί όλο τον πλανήτη, όχι μόνο τη γειτονιά. Ο κόσμος πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ίσως έχετε δει, όσοι όσες παρακολουθείτε την εφημερίδα μας, ότι γράφουμε κατά καιρούς ότι ο κόσμος θυμίζει
τις δεκαετίες που οδήγησαν στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τι εννοούμε, τι ήταν αυτές οι δεκαετίες σύντομα. Είχαν προηγηθεί στο 19ο αιώνα δεκαετίες καπιταλιστικής ανάπτυξης και ελεύθερου εμπορίου. Το laissez-faire, laissez-passer, λέγανε οι Γάλλοι. Ρίχτηκαν όλες οι επιχειρήσεις στην αγορά την ελεύθερη, ανταγωνίζονταν. Η πιο καλή, η πιο ξύπνια θα ρίξει τον ανταγωνισμό, διευρύνοντας το μερίδιο της στην αγορά, θα επιβιώσει η πιο καινοτόμα. Όλοι ρυθμόμαστε στον ανταγωνισμό και ας επικρατήσει ο καλύτερος, ας το πούμε έτσι. Αυτή η τάση τη διαδέχεται μια νέα. Υπάρχουν νικητές από αυτόν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, καταρχήν μέσα σε κάθε χώρα. Οι επιχειρήσεις της Αγγλίας, οι διάφορες αγγλικές, οι διάφορες γαλλικές που ανταγωνίζονται, κάποιες επιβιώνουν, κάποιες καταστρέφονται υπό το βάρος του ισχυρού ανταγωνιστή. Και άρα έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις πλέον, οι οποίες αποκτούν κεντρικό ρόλο σε διάφορους κλάδους, τα λεγόμενα μονοπόλια, όπως χαρακτηρίζονται τότε. Μεγάλα μπλοκ επιχειρήσεων, που το μέγεθός τους τα ταυτίζει σχεδόν με την εθνική οικονομία μιας χώρας. Και αυτά τα μπλοκ, αναζητώντας όλο και περισσότερα κέρδη, πλέον εξάγουν τον ανταγωνισμό τους στη διεθνή σφαίρα. Τα γαλλικά μονοπόλια με τα γερμανικά, τα αγγλικά με τα ρώσικα και ούτω καθεξής. Το εργαλείο σε αυτόν τον ανταγωνισμό πλέον, προς τα έξω από τα σύνορα, είναι το κάθε κράτος, το εργαλείο που έχει το κάθε εθνικό κεφάλαιο να προστατεύει ή να προωθεί τα συμφέροντά του έξω, με τη διπλωματία του, με τις συμφωνίες του, αλλά όπως θα δούμε σε τελική ανάλυση με τα όπλα του. Μπαίνουμε σε μια νέα τέτοια φάση λοιπόν, που οξύνονται οι διεθνείς ανταγωνισμοί πλέον για τη μοιρασιά του κόσμου μεταξύ των πολύ ισχυρών οικονομιών, οι οποίες απικίζουν την περιφέρεια, τον Νότο, έχει αλλάξει πολλά ονόματα, τον Τρίτο Κόσμο, Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική, τα φτωχότερα και τότε πιο οικονομικά καθυστερημένα έθνη του πλανήτη, γίνονται απικίες της μίας ή της άλλης δύναμης. Ο κόσμος μοιράζεται σε σφαίρες επιρροής. Τότε είναι ένα παράδειγμα, στη Βρετανική Αυτοκρατορία λέγανε «Ο ήλιος δεν βγει ποτέ». Γιατί όντως η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν και η Ινδία, ήταν και η Νότια Αφρική, ήταν και η νήσι, τα Φόκλαντ, τα Κότερα. Δεν έβγαινε ποτέ ο ήλιος κάπου στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Γαλλικές απικίες, γερμανικές απικίες, που συνυπάρχουν και με κάποιες παλιές αυτοκρατορίες. Πολυεθνικά κράτη, που είναι ακόμα με το θεσμό του αυτοκράτορα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, γνωστή σε εμάς, η Τσαρική Αυτοκρατορία, η παλιά Ρωσία, που περιλαμβάνει δεκάδες εθνότητες, Πολωνούς, Ουκρανούς, σαν φυλακισμένους λαούς στο εσωτερικό της, και η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία, Κεντρική Ευρώπη, που ελέγχει ένα μεγάλο κομμάτι σύγχρονη Αυστρία, σύγχρονη Ουγγάρια, βλέπει στα Βαλκάνια και το καθεξής. Όταν γίνεται η μοιρασιά και οξύνονται οι ανταγωνισμοί, δεν υπάρχει πια η δυνατότητα να συνεχιστούν οι παλιοί πόλεμοι που είναι ένα ισχυρό έθνος ενάντια σε έναν αδύναμο λαό για να τον κάνουν απικιά του. Γίνεται λίγο θάνατος στη ζωή μου μεταξύ των μεγάλων. Η Γερμανία, για παράδειγμα, της εποχής, έχει λίγες κτίσεις στην Αφρική, αλλά έχει γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία στον πλανήτη. Και είναι πεινασμένη. Αισθάνεται ότι είναι ρηγμένη, ότι δεν είναι δυνατόν, δεν της αντιστοιχεί στο οικονομικό μέγεθος και τις ανάγκες μιας ίδιας οικονομίας, να μην έχει πρόσβαση σε άλλες αγορές. Γιατί είναι βρετανικές οι απικίες αυτές και απαγορεύεται να εμπορευτούν το γερμανικό κεφάλαιο. Σε αυτό το κλίμα η διεθνής κατάσταση περνάει σε μια συνθήκη σφαίρες επιρροής ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων που τροφοδοτεί διαρκώς με εντάσεις στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχει υπάρξει ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος το 1905, έχει υπάρξει Ιταλο-Τουρκικός πόλεμος, Ιταλία-Οθωμανική Αυτοκρατορία για τη Λιβύη, ποιος θα την έχει απικία του.
ή αν θα παραμείνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τέλος πάντων. Δύο κρίσεις, το 7 και το 11, αν δεν κάνω λάθος, στο Μαρόκο. Μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, πάλι με επίδικο, πιανού το κεφάλαιο, θα έχει προσβάσεις στα λιμάνια κλπ. Και το 12, Βαλκανική πόλεμη, για τους οποίους νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα στη κουβέντα για το 22 και το πώς πάμε προς τα εκεί, γιατί έχουν και ελληνικό, ας το πούμε, ενδιαφέρον. Αλλά είναι κομμάτι ενός εκρηκτικού μίξ και αυτοί. Γιατί χάνονται εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ανοίγει κουβέντα ότι ο γίγαντας με πύληνα πόδια, όπως τον λέγαν τότε, καταραίει, και θα έχουμε εδάφη να μοιραστούμε οι άλλες μεγάλες δυνάμεις. Αγγλία, Γαλλία, η Τσαρική Αυτοκρατορία έχει αποκτήσει το ρόλο του προστάτη των Βαλκάνιων Εθνών, υποκινεί αγώνες εθνικούς εκεί, έχει δεσμούς με τη Σερβία, με στόχο να πάρει κάποτε την Ισταμπούλ η ίδια, Τσαρική Ρωσία. Η Αυστρο-Ουγγαρία έχει δικές της βλέψεις στα Βαλκάνια. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι γίνονται από τις τοπικές δυνάμεις. Σερβική, ελληνική, βουλγάρη και αστική τάξη στον πρώτο ενώνονται για εδάφη. Μετά σκοτώνονται και μεταξύ τους στο δεύτερο. Αλλά όλοι καταλαβαίνουν και αριστερά της εποχής ότι η ανακοίνιση αυτού του ζητήματος στα Βαλκάνια είναι άλλη μια πυρετή αποθήκη λόγω τσαρισμού, λόγω Αυστρο-Ουγγαρίας, που φέρνει πιο κοντά γενικευμένο πόλεμο. Σε αυτόν τον κόσμο, όπως τον περιέγραψα, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στην Ευρώπη τουλάχιστον έχουν τα δικά τους πολιτικά κόμματα, τα οποία έχουν συγκροτηθεί στη σοσιαλιστική διεθνή. Δεύτερη διεθνή, θα την ακούτε, είχε προηγηθεί η πρώτη την περίοδο πριν την Κομμούνα, τέλος πάντων. Η δεύτερη είναι όσοι έχουν συνενωθεί, όσοι δηλώνουν μαρξιστές, όσοι συμφωνούν στην ανάγκη, οι εργαζόμενοι. Δεν υπήρχε μέχρι τότε αυτό σαν σκέψη καν. Είναι τα πρώτα κόμματα που δηλώνουν ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντα αυτής της κοινωνικής τάξης και όχι των καπιταλιστών, όχι των αφεντικών, όχι των εκμεταλλευτών της. Και έχουν στόχο την κοινωνική αλλαγή. Πολύ μεγάλα κόμματα φτιάχνουν πάρα πολλά συνδικάτα, στρατολογούν πάρα πολλά μέλη, έχουν ελέσχες εργατικές, παίρνουν πάρα πολλές εργατικές ψήφους. Ενισχύονται διαρκώς για δεκαετίες. Το καμάρι αυτών των κομμάτων είναι το γερμανικό S5, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Το μεγαλύτερο, το πιο οργανωμένο, με τους πιο λαμπρούς θεωρητικούς, το κέντρο της σοσιαλιστικής διεθνούς. Αλλά παντού γενικότερα υπάρχει αυτή η έκφραση όλης της αριστεράς της εποχής, η οποία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις καθώς συγκεντρώνονται τα σύννεφα του πολέμου στον δρόμο προς το 14. Η σοσιαλιστική διεθνής τα έχει δει προφανώς, τα ζει τότε το σκηνικό το οποίο περιέγραψα νωρίτερα, της κρίσης στο Μαρόκο, το Ρωσιο-Ιαπωνικό, τους Βαλκανικούς. Οπότε σε διαδοχικά συνεδριά της απασχολείται με αυτό το θέμα. Όταν συγκεντρώνονται όλα τα εργατικά κόμματα όλης της Ευρώπης να χαράξουν μια κοινή κατεύθυνση, το ζήτημα του επερχόμενου, ενός πιθανού επερχόμενου πολέμου, πάντα τίθεται. Σε αυτά τα συνέδρια επιβεβαιώνεται και πάντα χαιρετίζεται στα σχετικά κείμενα η ομοφωνία ως σπουδαία είδηση, ότι καθήκον των σοσιαλιστών είναι να αγωνιστούν για να αποτρέψουν τέτοιες πολεμικές αναμετρήσεις, και στην περίπτωση που δεν τα καταφέρουν να αποτρέψουν ένα τέτοιο πόλεμο, να αγωνιστούν για το γρήγορο σταμάτημά του. Σε αυτή την απόφαση έχει ένα ενδιαφέρον, τη δεύτερη φορά που διατυπώνεται, ότι με επιμονή του Λένιν ιδιαίτερα μπαίνει μια προσθήκη που λέει να αγωνιστούν για το γρήγορο σταμάτημά του και να αξιοποιήσουν την πολιτική και οικονομική κρίση που δημιουργεί ένας πόλεμος για να εργαστούν για την ανατροπή του συστήματος που γεννά τους πολέμους. Επιμένει πάρα πολύ ότι πρέπει να μπει και αυτός, ότι κάνουμε αν. Μπαίνει τότε ένα σπουδαίο κείμενο, το οποίο συγκεντρώνονται ξανά οι σοσιαλιστές στη Βασιλεία για τελευταία φορά το 1912, είναι στο φόντο των Βαλκανικών που, όπως είπα, τους έχει ταραπουνήσει, όπου επιβεβαιώνονται αυτές οι θέσεις με ένα πάρα πολύ καλό κείμενο που εντυπωσιάζει και για την επίγνωση των μετόπων, και πέρα από τη γενική κατεύθυνση έχει και εξειδικεύσεις, ότι καλούνται οι Βαλκανικοί λαοί, οι Βαλκανικοί σοσιαλιστές, να επιμείνουν στη λύση της Βαλκανικής Ομοσπονδίας για τα προβλήματα της περιοχής. Ότι μόνο ενωμένοι οι Βαλκανικοί λαοί μπορούν να σταθούν απέναντι και στους Οθωμανούς και στους Αυστροούγγρους
και να μην σφάζονται μεταξύ τους. Τους καλεί να μην είναι αυτή η ένωση αντιτουρκική ή αντιαλβανική, με την έννοια των ανθρώπων τέτοιων εθνοτήτων σε αυτά τα εδάφη, προφητικό για όσα δεν γίναν τελικά στα Βαλκάνια. Και άλλα πολλά αντίστοιχα, ότι οι Ρώσοι σύντροφοι να μην επιτρέψουν στο Τσάρο να το παίξει προστάτη των Βαλκάνιων εθνών ως αφορμή να καταβάσει το στρατό του κάτω. Οι Αυστροούγγροι σύντροφοι να αγωνιστούν ενάντια σε κάθε πιθανή επίθεση των Αυστροούγγρων στα Βαλκάνια. Οι Γερμανοί και Βρετανοί να εργαστούν για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Γερμανίας-Βρετανίας. Μια εντυπωσιακή τέλος πάντων με την κατεύθυνση του κάθε τμήματος, τι έχουμε να κάνουμε ο καθένας για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, που περιγράφει πρακτικά όλα τα μέτωπα που ξέσπασαν το 2014 και ανακατεύτηκαν σε ένα μεγάλο πόλεμο και δυστυχώς όσα δεν έκανε τελικά το πλειοψηφικό κομμάτι της σοσιαλιστικής διεθνούς όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα. Τον Ιούνιο του 2014 ένας νεαρός Σέρβος εθνικιστής δολοφονεί τον αρχιδούκα Φερδινάνδο, διάδοχος του θρόνου στην Αυστρο-Ουγγαρία, ως εκδίκηση για τα αλήτρωτα εδάφη που κατέχει η Αυστρο-Ουγγαρία, ένα τμήμα της Σερβίας. Με αυτό ως αφορμή, η Αυστρο-Ουγγαρία δίνει ένα κείμενο με διάφορους όρους στην ανεξάρτητη Σερβία, φτιαγμένο για να απορριφθεί, ένα τελεσίγραφο που ζητά τα πάντα, φτιαγμένο για να απορριφθεί, η Σερβία το απορρίπτει και η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει με αυτή την αφορμή τον πόλεμο στη Σερβία και ξεκινάει την επίθεσή της στη μικρή βαλκανική χώρα. Η αλυσίδα είναι τρομακτική, σαν ταχύτητα. Είναι όλοι έτοιμοι από καιρό. Είναι σχεδόν μέρα παραμέρα οι ημερομηνίες, δεν τις έχω συγκρατήσει, ότι εκείνη τη μέρα αλύγει το τελεσίγραφο. Την επόμενη μέρα η Τσαρική Ρωσία κηρύσσει γενική πολεμική κινητοποίηση γιατί απειλούν τη Σερβία. Την επόμενη μέρα η Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Τσαρική Ρωσία για να μην επιτρέψουν τα τσαρικά στρατεύματα να απειλήσουν τους συμμάχους Αυστρο-Ούγγρους. Την επόμενη μέρα η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γερμανία γιατί έχουμε σύμμαχοι με την Τσαρική Ρωσία. Μια ταχύτατη αλυσίδα έτοιμη από πριν. Μου διέφυγε στην περιγραφή την προηγούμενη μιλώντας για μέρες σφαίρες επιρροής. Όταν λέμε ετοιμάζονται για τον πόλεμο, πέρα από μια εξοπλιστική κούρσα, έχουν ήδη συγκροτήσει μπλοκ. Είναι η ΑΝΤΑΤ, η Εγκάρδια Συνεννόηση, ΑΝΤΑΤ Κορδιάλ, Αγγλία, Γαλλία και η Τσαρική Ρωσία, που δεσμεύονται ο ένας θα σπεύσει στο πλευρό του άλλου αν υπάρξει πόλεμος. Και ένα αντίστοιχο σύμφωνο των λεγόμενων κεντρικών δυνάμεων, η Γερμανία, η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και άρα με αυτά τα όλα αυτά τα σύμφωνα ενεργοποιούνται πρακτικά στην αλυσίδα των γεγονότων τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2014 και η Ευρώπη ξαφνικά, όχι μόνο η Ευρώπη αργότερα, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα γενικευμένο, την προοπτική ενός γενικευμένου σφαγίου. Αρχικά επικρατεί ενθουσιασμός σε μεγάλα τμήματα των ανθρώπων, πολεμικός ενθουσιασμός, η πατριωτική εφορία. Έχει παίξει ρόλο και η προπαγάνδα των λόγων του πολέμου, για την οποία θα πω πολύ σύντομα, αλλά έχει παίξει πάρα πολύ ρόλο και η γενικότερη αίσθηση, ακόμα και σε έβγια τα επιτελεία, ότι θα είναι ένας πόλεμος πολύ γρήγορος. Τον Αύγουστο του 2014 η εκτίμηση είναι ότι θα κάνουμε Χριστούγεννα σπίτια μας, αυτό λένε στους φαντάρους. Θα κάνετε Χριστούγεννα σπίτια σας, γιατί αυτοί δεν πάνε ποτέ να πολεμήσουν. Αυτό είναι το αρχικό κλίμα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ταινία που θα δούμε είναι Χριστούγεννα 14. Ξεκινάει από πολύ νωρίς, θέλω να πω, να σπάει το... Από τους πρώτους μήνες εμφανίζονται οι πρώτες ρογμές στο ίδιο το μέτωπο, ότι δεν έχει τίποτα το ηρωικό τελικά αυτή η εμπειρία. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι πρωτοφανέρωτη φρίκη στην εποχή του. Δυστυχώς έπαψε να είναι πρωτοφανέρωτη, ζήσαμε πολύ άλλες φρίκες που γνωρίζουμε εμείς, τελειοποιούνται μηχανές θανάτου με τα χρόνια. Αλλά τότε είχαμε ένα πράγμα με εκατομμύρια νεκρούς, ακατεμένους, είχαμε τη χρήση χημικών αερίων μαζικά για πρώτη φορά στα πεδία μαχών, το αέριο μουστάρδας, αν θυμάμαι καλά το λέγανε, τις ίδιες φωτογραφίες με τις μουτσούνες. Είναι πόλεμος χαρακομμάτων και με αυτή την έννοια καθυλώνονται για μήνες και χρόνια χωμένοι σε ένα χαράκωμα που θερίζουν συνήθως οι πιο μολυσματικές ασθένειες
και τους βαράει το πυροβολικό μέρα νύχτα πάνω από τα κεφάλια τους, μέχρι που κάποια στιγμή επιχειρείται μια έφοδος χωρίς καμία τύχη, απλά χιλιάδες νεκροί και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Μερικές μάχες είχαν δεκάδες χιλιάδες νεκρούς σε μία μάχη, Verdun, Somme. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα ακόμα και στρατιωτικό. Δεν μετακινείται καν η γραμμή επαφής. Είναι καθυλωμένοι εκεί για χρόνια, σε χαρακώματα και σκοτώνονται είτε από σφαίρες, είτε από βλήματα, είτε από αρρώστιες. Αυτή η εμπειρία θα έπαιζε ρόλο αργότερα, έτρεξα λίγο. Στο κλίμα του 14, όπως είπα, οι αποφάσεις των συνεδρίων της Σοσιαλιστικής Διεθνούς τελικά καταπατήθηκαν από τη μεγάλη πλειοψηφία των σοσιαλιστικών κομμάτων της εποχής. Το ένα μετά το άλλο, τα σοσιαλιστικά, τα σοσιαλδημοκρατικά τότε κόμματα, όταν έρχεται στο κοινοβούλιο της χώρας τους το ζήτημα του πολέμου με τη μορφή των πιστώσεων, ότι η κυβέρνηση ζητά χρήματα, έγκριση από τη Βουλή να δεσμεύσει χρήματα για όπλα, για τον πόλεμο, τα περισσότερα σοσιαλιστικά κόμματα ψηφίζουν υπέρ του πολέμου. Είναι μεγάλο το σοκ, η απόσταση ανάμεσα στο τι λέγανε ότι πρέπει να γίνει και το τι γίνεται. Δεν είναι τόσο η επιλογή, ήταν το αποτέλεσμα πολιτικών διεργασιών σε αυτά τα κόμματα, όχι τόσο εμφανών, για να μην είναι τελικά έκπληξη το τι θα κάνουν. Ήταν όταν έγινε, αλλά με την ύστερη γνώση, εμείς τουλάχιστον πλέον, μπορούμε να δούμε ότι ήταν μια διαδικασία του κατά πόσο αυτά τα κόμματα θα είναι ριζοσπαστικά, επαναστατικά, ή κατά πόσο θα βαρύνει η τάση προσαρμογής στη ρουτίνα των υπαρκτών θεσμών και της ελπίδας. Το κόμμα μεγαλώνει, κερδίζει ψήφους, η εργατική τάξη μεγαλώνει, τα συνδικάτα μεγαλώνουν, λαού-λαού, χωρίς αναταραχές, το μέλλον είναι με το μέρος μας, ομαλά. Θα έρθει η μέρα που θα είμαστε κοινωνική πλειοψηφία, θα πάρουμε την κυβέρνηση εκλογικά και θα μπορέσουμε να εισάγουμε τις μεταρρυθμίσεις που θα θέλαμε. Αυτή η πάλι γραμμών υπήρχε σε όλα αυτά τα κόμματα, γιατί όπως είπα ενώνανε τους πάντες, ό,τι ρεύμα είχε την αναφορά στην ανάγκη κόμματος. Και εκδηλώθηκε με οξύ τρόπο στη μεγάλη δοκιμασία του πολέμου. Η δοκιμασία του πολέμου έθετε με τον πιο σκληρό τρόπο το ζήτημα της εθνικής ενότητας. Το S5E που είναι το εμβληματικό παράδειγμα, το εμβληματικό κόμμα, όπως είπα και για αυτό παράδειγμα, ιδρυτικά και επαναλάμβανε κάθε χρόνο, καταψηφίζοντας κάθε προϋπολογισμό του γερμανικού κράτους, είχε πάντα το σύνθημα «Για αυτό το σύστημα ούτε μια πεντάρα ούτε ένας άντρας». Ήταν αντιμιλιταρισμός και όχι όπλα, δεν πολεμάμε για αυτούς κλπ. Είναι το κόμμα που εκδηλώνεται η πιο άγρια μάχη δεξιάς-αριστεράς πτέρυγας γύρω από άλλα ζητήματα σε καιρό ειρήνης. Σε μία από τις κρίσεις που προανέφερα που αφορούσαν τη Γερμανία, την κρίση του Μαρόκο, εμφανίζεται για πρώτη φορά επιθετικά ο γερμανικός εθνικισμός. Τα αστικά κόμματα και η κυβέρνηση αξιοποιούν την κρίση για να καλλιεργήσουν εθνικιστικό ρεύμα, ένα κλίμα ταύτισης συμφερόντων εργαζομένων και αφεντικών, ότι είναι συμφέρον όλων μας η Γερμανία να είναι ισχυρή στο Μαρόκο. Πιέζουν πολύ εκλογικά σε αυτές τις εκλογές του S5. Είναι η πρώτη φορά που ανακόπτεται η πορεία που περιέγραψα όσο πάμε μεγαλώνουμε σε αυτό το κλίμα. Και ξεσπά μια νέα σύγκρουση όπου οι ριζοσπάστες, Ρόζα Λούξεμπουργκ και η διάσημη εκπρόσωπός τους, συνειδητοποιεί ότι ο εθνικισμός είναι ένας πολύ επικίνδυνος αντίπαλος τελικά, που μπορεί να παρασύρει μεγάλες μάζες. Και άρα πραοξύνουμε την πολεμική μας και να τη δουλέψουμε παραπάνω. Η δεξιά πτέρυγα καταλήγει ότι δεν μπορείς να πας κόντρα στην εθνική ιδέα. Αν ελπίζεις μια μέρα να γίνεις ομαλά η εκλογική πλειοψηφία. Και αρχίζουν από τότε οι σχετικές πολεμικές μέσα στο S5 και εμφανίζεται για πρώτη φορά τότε σε μια συζήτηση στη Βουλή από ένα δεξιό βουλευτή, υποπίεση τι θα κάνετε, που δηλώνει ότι την ώρα του κινδύνου δεν θα αφήσουμε την πατρίδα βόηθητη. Από το 7 μέχρι το 14 το S5 έχει δύο ψυχές. Συνυπάρχουν αυτά τα δύο συνθήματα. Γι' αυτό το σύστημα ούτε ένας άντρας ούτε μια πεντάρα, την ώρα του κινδύνου δεν θα αφήσουμε την πατρίδα βοήθητη. Το 14 επιλύεται η αντίφαση. Έρχεται η ώρα του πολέμου και η πίεση της προσαρμογής στην
εθνοενωτική γραμμή είναι απίστευτα ασφυκτική. Τα στελέχη του S5 που ψηφίζουν τελικά υπέρ του πολέμου στη Βουλή επικαλούνται και οι ίδιοι από περιγραφές τρίτων περιγράφοντας το κλίμα την αδυναμία να σταθούν απέναντι στο αρχικό κύμα λαϊκού ενθουσιασμού για τον πόλεμο, το φιλοπόλεμο κλίμα, ότι δεν μπορώ, δεν είχαν στένος να απομονωθώ από αυτό το κλίμα. Κάποιοι πιο ένθερμα κολυμπάνε με το κλίμα, άλλοι πιο διστακτικά. Αλλά τους παραλύει αυτό. Τους παραλύουν οι κρατικές απειλές, σε καιρό πολέμου έχει στρατιωτικό νόμο συνήθως, που δεν θα επιτρέπει το κράτος νόμιμη δουλειά όπως πριν. Θα σε πιέσει πολύ περισσότερο και άρα από το να τα χάσουμε όλα τα συνδικάτα μας, τις εφημερίδες μας, τις λέσεις μας, τα καφενεία μας, γιατί το S5 ήταν κράτος εν κράτη που είχε οικοδομήσει, υπομονή να τελειώσει ο πόλεμος. Σε καιρό πολέμου δεν προστατεύουμε ό,τι είχαμε. Ένα συνδυασμός τέτοιων πιέσεων, συν η δεξιά τάση που είχε ήδη την πιο εθνοενωτική αντίληψη ακόμα και σε καιρό ειρήνης, πολύ πιο έντονα, οδηγεί και το S5 αλλά και άλλα κόμματα στο να υποστήλουν τη σημαία των αποφάσεων της Βασιλείας ή των άλλων συνεδρίων και να στηρίξουν τον πόλεμο. Είναι εντυπωσιακό ότι και διδακτικό το άμα μπήκε στο χορό θα χορέψεις. Το S5 για παράδειγμα επί 5 μέρες πριν το ξέσπασμα του πολέμου, τελική ευθεία, κάνει καθημερινές αντιπολεμικές διαδηλώσεις. Είναι οι τελευταίες 5 μέρες βέβαια, δεν έχει κάνει κάτι άλλο πριν, θα πούμε. Όταν ξεσπάει ο πόλεμος από τη Γερμανία, η πρώτη ανακοίνωσή του είναι πένθυμη. Δεν θα την παραθέσω όλη, είναι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν εισακουστήκαμε, μαύρες κατάρες πέφτουν στους εργαζόμενους. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές κρατηθείτε όρθιοι από την πίστη ότι το μέλλον εξακολουθεί να ανήκει στην ανθρωπότητα και του σοσιαλισμό. Μέχρι τότε κάθε πράξη, κάθε παράτολμη αυτή βάζει σε κίνδυνο και εσάς τους ίδιους και το κόμμα μας. Και άρα προώρες ενέργειες. Είναι πένθυμη, είναι... δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ένας Γερμανός στέλεχος του S5 και κοντά στον κύκλο της Ρόζας Λούξεμπουργκ σημειώνει από τις πρώτες μέρες ότι είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα αυτή η μυρολατρική παρέτηση μετατρέπεται σε θερμό πατριωτισμό και εκείνο το ότι μπαίνει στο χώρο και χορεύεις. Όσο περνάει ο πόλεμος και οι σοσιαλιστές στηρίζουν την πολεμική προσπάθεια, μια πολεμική προσπάθεια που έχει κόστη, έχει θυσίες, έχει νεκρούς, έχει θυσίες και πίσω από το μέτωπο, στην οικονομία, στη ζωή των εργαζομένων, στην πείνα, στο που πάνε οι πόροι. Γίνονται απολογητές της πολεμικής προσπάθειας, γιατί πρέπει να συνεχιστεί. Και σταδιακά, εκεί εμφανίζεται ο σοσιαλπατριωτισμός σαν ρεύμα, όπου και από τα αστικά επιτελεία ακούγονται δικαιολογίες για το γιατί γίνεται ο πόλεμος, αλλά οι πιο προοδευτικές σε πολλά εισαγωγικά δικαιολογήσεις, γιατί πολεμάμε τελικά, ποια είναι η ουσία αυτού του πολέμου, έρχονται από αυτό το τμήμα των σοσιαλδημοκρατών, το οποίο έχει παραλλαγές ανά χώρα πολύ βολικές. Στο S5 επικρατεί το ότι πολεμάμε ενάντια στην τσαρική αυτοκρατορία. Αντιδραστικό καθεστώς. Απελευθερώνουμε τους Ρώσους από την πότα του τσάρου πολεμώντας. Στη τσαρική Ρωσία επικρατεί ένα κλίμα ότι πολεμάμε και για να απελευθερώσουμε τους Βαλκάνιους αδελφούς που κινδυνεύουν από άλλες αυτοκρατορίες και πολεμάμε και τον Κάιζερ που είναι μια πολύ χειρότερη μορφή δεσποτισμού. Θα απελευθερώσουμε τους Γερμανούς αδελφούς από την πότα του Κάιζερ. Οι Γάλλοι δηλώνουν ότι πολεμάνε για τη δημοκρατία. Η πότα του Κάιζερ, του Γερμανού. Η Αγγλία μπαίνει και λίγο καθυστερημένα στον πόλεμο, καθυστερημένα μιλάμε για εβδομάδες, δεν τις παίρνει πολύ, αλλά περιμένει μια εισβολή των Γερμανών στο Βέλγιο. Οι Γερμανοί περνάνε από το Βέλγιο γιατί βολεύει για να πάνε στη Γαλλία. Το Βέλγιο είναι ουδέτερο και οι Άγγλοι λένε το πτωχό τίμιο ουδέτερο Βέλγιο και θα πολεμήσουμε γι' αυτό και τότε κηρύσουν πόλεμο για το πτωχό τίμιο Βέλγιο. Και γιατί αυτό αποδεικνύει, αυτή η εισβολή αποδεικνύει ότι ο γερμανικός μιλιταρισμός σαν
κοσμοαντίληψη είναι επικίνδυνος για τους πτωχούς πλην τίμιους λαούς. Και θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το μιλιταρισμό. Και οι Άγγλοι λοιπόν πολεμάνε και αυτοί για ευγενείς σκοπούς. Όλοι πολεμάνε μεταξύ τους με τους ευγενέστερους σκοπούς. Υπάρχει ένα τρομερό άρθρο της Αλεξάνδρα Κολοντάη, μια Ρωσίδα μαρξίστρια επαναστάτρια. Λέει πολλά για αυτόν τον πόλεμο. Έχει ένα ολόκληρο πολύ εκτεταμένο απόσπασμα ακριβώς πάνω σε αυτά. Το γιατί πολεμάμε είναι ο τίτλος και το τι ακούγεται. Και υπενθυμίζει πράγματα που αφορούν το χαρακτήρα του πολέμου. Καταρχήν αναρωτιέται γιατί οι Γερμανοί αντί να τρέχουν στη Ρωσία να απελευθερώσουν το ρωσικό λαό από το τσάρο, δεν απελευθερώνουν τους αυτούς τους από τον Κάιζερ. Θα ήταν πιο εύκολο ίσως αντίστοιχα οι Ρώσοι μήπως να απαλλαγούν από τον τσάρο αντί να παλεύουν να απελευθερώσουν τους Γερμανούς από τον Κάιζερ. Η Αγγλία πολεμάει για το μικρό Βέλγιο στη Μέση Ανατολή, σε όλη την Αφρική, χρησιμοποιώντας στρατιώτες από την Ινδία, από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες αποικίες. Για ποια πατρίδα πολεμάνε οι Ινδοί, άλλο αναρωτιέται, του Βρετανικού στράτου. Οι Γάλλοι πολεμάνε τις αυτοκρατορίες της εποχής της αντιδραστικής σαν τον Κάιζερ στο πλευρό του τσαρισμού, που θεωρούταν το κάστρο της αντίδρασης εκείνη την εποχή. Και το πιο ενδιαφέρον που σημειώνει είναι ότι όλες οι άρχουσες τάξεις, τα κράτη τους, σε καιρό πολέμου μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε αυτό για το οποίο κατηγορούν τον αντίπαλό τους. Περιγράφει ότι η Γαλλία, που ήταν όντως από τις πιο δημοκρατικές χώρες εκείνη την εποχή στην Ευρώπη, ξεκινώντας τον πόλεμο για τη δημοκρατία, έχει εισάγει τους πιο δρακόντιους περιορισμούς στις δημοκρατικές ελευθερίες που είχε ζήσει ποτέ η Γαλλία μέχρι τότε. Η Αγγλία, γεμάτη μίσος και αγανάκτηση για τον γερμανικό μιλιταρισμό, τον μιμείται κατά πόδας. Ένα θηριώδες εξοπλιστικό πρόγραμμα και κυρίως ο μιλιταρισμός στο σπίτι. Στο σπίτι, home front. Πίσω από τα μετόπισθεν, στην οικονομία, στη στρατιωτικοποίηση της εργασίας. Οι απεργίες αυτά αντιμετωπίζονται με στρατιωτικό νόμο. Και άρα περιγράφει πως οι εμπόλεμοι όχι απλά ήταν εξ αρχής καθάρματα, που δεν πολεμάνε για αυτό που λένε, μετατρέπονται και σε αυτό ενάντια στο οποίο λένε ότι πολεμάνε. Απέναντι σε αυτό έχω ήδη πει κανένα δυο ονόματα. Και με τέτοια επιχειρήματα εμφανίζεται η τιμητική πτέρυγα αυτών των κομμάτων η οποία αντιδρά. Πιο γνωστοί οι Ρώσοι Σοσιαλδημοκράτες Μπολσεβίκοι, Λένιν, Τρότσκι, κορυφαίοι κλπ. Η Ρόζα, ο Λίμπνεχτ, μια ομάδα της αριστερής πτέρυγας του S5. Και άλλες λιγότερο γνωστές τιμητικές φωνές με πιο εντυπωσιακούς τους Σέρβους σοσιαλιστές, γιατί ξεκινάει από αυτούς το θέμα. Όλοι έχουν παραδεχτεί, Λένιν, Ρόζα, θα βρείτε ότι αν ένας άνθρωπος, αν ένας λαός έχει ένα δίκιο να πει ότι αμήνεται για την πατρίδα του, αυτοί ήταν οι Σέρβοι. Παρ' όλα αυτά συμπληρώνουν, όταν έγινε πανευρωπαϊκός πόλεμος, αυτό το δίκιο δεν καθορίζει το χαρακτήρα του πολέμου. Παρότι είναι οι μόνοι τέλος πάντων που θα μπορούσαν, οι Σέρβοι καταψηφίζουν τις πολεμικές πιστώσεις και δηλώνουν ότι θα αποτραπεί ο πόλεμος από τα αδέρφια μας στη Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία. Εμείς αυτούς εμπιστευόμαστε, έτσι δεν θα απειλείται η Σερβία και δεν θα απειλείται κι αν συναδελφωθεί με τους υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς. Τέτοιου τύπου φωνές, κάποιοι αναπτύσσουν δράση στη χώρα τους. Ο Λίμπνεχτ που προανέφερα είναι ο πρώτος ο οποίος πάει την πειθαρχία που είχε επιβληθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του S5 του Γερμανικού και τη δεύτερη φορά που έρχονται πολεμικές πιστώσεις στο κοινοβούλιο είναι ο μόνος που καταψηφίζει. Και διαγράφεται από το κόμμα και τρώει αναθέματα και το κράτος το ίδιο τον κυνηγάει. Η δίωξή του είναι από τα πρώτα γεγονότα που ανακοινούν το αντιπολεμικό κίνημα στη Γερμανία. Οι πρώτες διαδηλώσεις εργατών για τη δίωξη του Λίμπνεχτ, ότι τόλμησε να πει για τον πόλεμο και τον πάτε φυλακή. Και οι Ρώσοι Μπολσεβίκοι, οι οποίοι από το 14 ακόμα έχουν βγάλει τις δικές τους θέσεις για τον πόλεμο, που είναι οι πιο προχωρημένα αντιπολεμικές και θέτουν ένα προσανατολισμό που θα έπρεπε να έχουν ακολουθήσει, όπως έλεγαν,
οι μαρξιστές και στις υπόλοιπες χώρες. Τους λέμε αριστερά του Τσίμερβαλτ συνήθως τα κείμενα, γιατί εκεί είναι η πρώτη φορά που επιχείρησαν οι σκόρπιες δυνάμεις, ανέφερα και άλλες, να συγκεντρωθούν για να συντονιστούν το 1915 στο Τσίμερβαλτ, εξού και όρος της Ελβετίας. Βγαίνει το μανιφέστο του Τσίμερβαλτ, η πρώτη συντονισμένα από πολλές φωνές της Ευρώπης φωνή μαρξιστών ενάντια στον πόλεμο. Δεν θα μπω τώρα, έχω ήδη πάει. Οι Μπολσεβίκοι δεν το θεωρούν το τέλειο κείμενο. Είναι not bad, not great. Δηλώνουν ότι θα βγει, γιατί είναι κάλεσμα σε δράση. Μαζευτήκαμε όσοι λένε, στέκονται απέναντι. Και δημοσιεύουν ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα κατά τη γνώμη των Μπολσεβίκων. Εκείνη την περίοδο είναι πολύ έντονο το ζήτημα του αν μπορείς να ελπίζεις ότι υπάρχει έδαφος συνεννόησης με το τμήμα που περιέγραψα ότι προσχώρησε στην Εθνική Ενότητα και στον πόλεμο. Είναι το ένα σκληρό σημείο που οι Μπολσεβίκοι λένε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πια να ξαναδελφωθούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν περάσει απέναντι πλέον, δεν είναι δεξιά πτέρυγα μετριοπαθής του ίδιου κινήματος. Και κυρίως από την επιμονή που έλεγα του Λένιν από το 12 ακόμα, η ανάγκη να περάσουμε σε δράση άμεσα, να κινηθούμε, δεν φτάνει να δηλώσουμε ότι είμαστε με την ειρήνη, και αυτή η δράση να έχει αυτά που λέγει η απόφαση της Βασιλείας, να εξυπηρετεί το στόχο του ότι εργαζόμαστε για την ανατροπή του συστήματος ως μέθοδο τερματισμού του πολέμου. Αυτό δεν είναι πλειοψηφικό ούτε στο Τσίμερβαλτ, είναι το αντιπολεμικό κλίμα γενικότερα. Παρ' όλα αυτά εκεί έχει συγκεντρωθεί η μαγιά των ανθρώπων οι οποίοι στη διαδρομή του πολέμου θα συγκροτήσουν πέρα και έξω και από τη Ρωσία τα πρώτα κομμουνιστικά κόμματα. Τις δυνάμεις που έρχονται και σε οργανωτική ρήξη με τα παλιά κόμματα της δεύτερης διεθνούς και κατανοούν την ανάγκη η Μπολσεβίκη πρώτη να υπάρξει μια τρίτη. Η δεύτερη θεωρούν τη χρεοκόπησε. Ο ρόλος που είχε να παίξει διεθνιστικό συντονισμό να αποτρέψουμε τον πόλεμο δεν τον έπαιξε. Οι ίδιοι οι δευτεροδιεθνιστές, ο Κάουτσκι δηλώνει ότι οι διεθνείς δεν είναι εργαλείο για καιρό πολέμου. Παραδόξως. Είναι μόνο για την ειρήνη. Διεθνή συντονισμό, όταν έχει πόλεμο, δεν μπορούμε να επιδιώκουμε. Προκύπτει ανάγκη για μια τρίτη. Το ότι η τρίτη δημιουργείται μερικά χρόνια αργότερα από αυτή τη μαγιά, αλλά μετά από πολλά επεισόδια, έχει να κάνει με την πορεία των πραγμάτων. Είπα ότι σπάει το πατριωτικό φρόνημα και ο αρχικός πολεμικός ενθουσιασμός πολύ γρήγορα. Όσο κρατάει ο πόλεμος, αυτό γίνεται όλο και πιο μαζικό. Και στα μετόπισθεν, στρατιωτικός νόμος, πείνα, στερήσεις, πολύ σκληρή δουλειά, στρατιωτικοποίηση της βιομηχανίας, αγώνες ενάντια σε αυτά, που συνδέονται με το να τερματιστεί ο πόλεμος, κάτω η πείνα, όχι άλλο πόλεμο. Και στα ίδια τα χαρακόμματα, οι φαντάροι δεν αντέχουν, δεν θέλουν να συνεχίσουν να πολεμάνε. Και έχουμε είτε φαινόμενα μαζικών λιποταξιών, ολόκληρα τάγματα, χιλιάδες άνθρωποι πετάνε το τουφέκι και ψάχνουν πού μπορούν να πάνε να γυρίσουν στο χωριό τους, να κρυφτούν, και πάρα πολλές συναδελφώσεις, το πολύ πιο ενδιαφέρον. Η ταινία είναι πολύ ωραίο παράδειγμα, αυτή η εικόνα τότε ήταν η πρώτη, πολλαπλασιαζόταν ειδικά μετά το 17, στα παιδιά των μαχών, τέτοιου τύπου συναδελφώσεις. Σταματάμε επί τόπου να πολεμάμε. Το ηθικό των στρατευμάτων καταραίει, αλλά και οι κοινωνίες πίσω δίνουν μάχες. Στη Ρωσία αυτό φτάνει σε παροξυσμό το 17, Ρωσική Επανάσταση, μια πολύ διαφορετική συζήτηση προφανώς από τη σημερινή. Η Ρωσία, λέμε συχνά ότι είναι ο αδύναμος κρικός, ήταν η πιο αδύναμη οικονομία, ο στρατός της είχε καταρρεύσει περισσότερο από όλους, ήταν και πιο καθυστερημένος και είχε προσδικαιήτες, είχε ένα δυνατό εργατικό κίνημα που έκανε και πολιτική φθορά, είχε δώσει μεγάλους αγώνες και μια επανάσταση στο 5 και ένα know-how, τα Σοβιέτ σαν όργανα που φτιάχνουμε όταν ξεσηκωνόμαστε, υπήρχε γνώση. Αλλά είχαν και το Μπολσεβίκικο κόμμα. Μια δύναμη η οποία πέρασε τη δοκιμασία του 14 με επιτυχία, άντεξε.
Έδωσε σκληρές μάχες πολιτικές μέσα στην αριστερά της εποχής για να ανακατευθύνει κι άλλους όσο μπορούσε και για να παρεμείνει ίδια προσιλωμένη σε αυτό. Με κλειδί την επιμονή, το έχω πει 2-3 φορές με διάφορους τρόπους, τη σύνδεση της πάλης ενάντια στον πόλεμο με την πάλη ενάντια στο σύστημα, ως μέθοδο και ως στόχο. Και άρα μπορούν με αυτό το μπούσουλα το γενικό να ξεδιπλώσουν μια σειρά τακτικές, που αυτή είναι η άλλη συζήτηση, από το Φλεβάρι στον Οκτώβρη, πώς πέφτει ο τσάρος και πώς πάμε στην πρώτη νικηφόρα εργατική επανάσταση. Σημασία έχει ότι αυτή η επανάσταση βγάζει τελικά τη Ρωσία από τον πόλεμο. Ψωμί γη ειρήνη ήταν το σύνθημα. Η ειρήνη στη Ρωσία τουλάχιστον έρχεται. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ακολουθεί αρκετά σύντομα η Γερμανία. Εκεί τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή, αλλά το ίδιο το 18 έστω, ο Κάιζερ ανατρέπεται από μια επανάσταση των Γερμανών εργατών και στρατιωτών, όπου οι Γερμανοί στρατιώτες από τις εμπειρίες των χαρακομμάτων εισάγουν στη Γερμανία ρωσική τεχνογνωσία, τα Σοβιέτ. Φτιάχνονται εργατικά συμβούλια στη Γερμανία, τα οποία τα έχουν μάθει, παρόμοια τέλος πάντων όργανα, τα έχουν μάθει από την εμπειρία των Ρώσων. Η πτώση του Κάιζερ φέρνει το τέλος του πολέμου και στη Γερμανία. Το συνολικό τέλος δεν είναι όμορφο και ειρηνικό, γιατί μόνο οι Μπολσεβίκοι κατακτούν την εξουσία και είναι οι μόνοι που έχουν ένα πρόγραμμα δίκαιης ειρήνης, με αυτοδιάθεση των εθνών, χωρίς προσάρτησης, αυτά που κάνουν στην ίδια τη Ρωσία π.χ. και δείχνουν ότι το εννοούν, δίνουν αυτοδιάθεση σε όλες τις εθνότητες που ήταν εγκλωβισμένες στον τζαρισμό. Δεν εξαπλώνται αλλού, και άρα οι όροι της ευρωπαϊκής ειρήνης τίθονται στις Βερσαλίες από τους νικητές αυτού του πολέμου, όσοι δεν ανατράπηκαν από επαναστάσεις, ειδικά Αγγλία-Γαλλία. Επιβάλλουν τους πιο δυσβάστακτους όρους στους ηττημένους, στις Βερσαλίες, επειδή είναι μια νέα μοιρασιά που δημιουργεί νέους χορτάτους, νέους πεινασμένους, μπαίνουν οι βάσεις για ένα νέο γύρο ανταγωνισμών που θα το ξαναβρούμε μπροστά μας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που ήταν η απόπειρα ρεβάνς των τότε ρηγμένων. Κλείνοντας, νομίζω έχει μεγάλη σημασία καταρχήν το πριν και τότε και σαν για το τώρα, ότι αυτό προσπάθησα να περιγράψω διαπάλι μέσα σε αυτά τα κόμματα πολλά χρόνια πριν φτάσει η στιγμή που ξεσπάει ο πόλεμος και τίθεται το ζήτημα έτσι. Έχει μεγάλη σημασία το τι έχεις επιχειρήσει να κάνεις, το τι είχε κάνει ή δεν είχε κάνει το κίνημα τότε για να προετοιμαστεί για αυτή τη στιγμή. Και άρα όλο το ο πολιτικός αγώνας, η ιδεολογία, η προπαγάνδα, οι προσπάθειες, οι αντιπολεμικές πρωτοβουλίες που προσπαθούν να χτίσουν ένα ρεύμα ικανό να αντέξει σε μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση την κρίσιμη ώρα. Το δεύτερο είναι η σχέση ανταγωνισμού πολέμου. Το γιατί πολεμήσαμε το 14 είναι πολύ αμήχανο. Αυτά που περιέγραψα δεν αντέξαν ούτε τότε, δεν αντέξαν και ιστορικά. Όταν μαζεύονται οι αστεί για επέτειο, δεν έχουν κάτι να πουν σπουδαίο. Με το Β' Παγκόσμιο μπορούν να πουλήσουν το ότι εμείς ήμασταν οι καλοί, μόνο ο Χίτλερ ήταν κακός. Μεγάλη κουβέντα. Το γιατί έγινε ο πρώτος παγκόσμιος, αλλά να μπορείς να το πουλήσεις, να μην πεις έγινε για να μοιράσουμε τον πλανήτη μεταξύ μας, παραμένει το γιατί γίνονται στην πραγματικότητα οι πόλεμοι, είναι αυτή η αμηχανία, να βρουν κάτι πραγματικά πιστικό. Και το πώς ξέσπασε, το ότι αν δεν σκοτωνόταν ο Δούκας Φερδινάνδος, όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει. Παραλογισμοί. Ένας πόλεμος που τον βλέπαν όλοι να έρχεται 10 χρόνια από τα γύρω-γύρω, από τους εξοπλισμούς, από τη διπλωματία. Φάσεις που θυμίζουν λίγο τα σημερινά, τέλος πάντων. Είναι ένας από τους λόγους που, όπως έλεγα, επιμέναν στη σύνδεση της πάλης ενάντια στον πόλεμο με την πάλη για την ανατροπή και τότε η αριστερά του Τσίμερμαν. Γιατί έβλεπε ότι είναι η μόνη εγγύηση ειρήνης, ότι είναι έμφυτο πράγμα ο πόλεμος στον καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Εκεί οδηγεί eventually, όταν η διπλωματία πια δεν αποδίδει και κάποιος νιώθει ρηγμένος, θα καταφύγει στην φυσική βία.
και η δύναμη που μπορεί να σταματά πολέμου. Το ευτύχημα, το μόνο ευτύχημα του πρώτου παγκοσμίου ήταν ότι έδωσε πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Δεν ήταν απλά η στάση στο Τσίμερβαλ. Είναι ότι αυτό κατέληξε στο Ρώσικο 17. Έχουμε ένα χειροπιαστό παράδειγμα, το μόνο τόσο εκοφαντικό, του ποια κοινωνική τάξη σε όλες τις χώρες έχει το συμφέρον να σταματήσει τον πόλεμο, έχει τον τρόπο να σταματήσει τον πόλεμο, οι μεν φαντάροι χωρίς να σταματώντας να πολεμούν, οι δε εργάτες απεργώντας, σταματώντας να παράγουν, παίρνοντας τα πράγματα στα χέρια τους, και ότι συνδέθηκαν αυτοί οι δύο στόχοι με επιτυχία έστω σε μία χώρα τότε, ο καταλυτικός ρόλος που έπαιξε στο να μην παραταθεί αυτό το σφαγείο, αλλά και να αφήσει μια πολύτιμη κληρονομιά, μια απάντηση από τη μεριά της αντιπολεμικής αριστεράς και του διεθνισμού που μπορούμε να ανατρέχουμε για να εμπνεόμαστε μέχρι σήμερα. Απλά όσα υπόθηκαν μετά την εισήγηση. Όλα μαζί φτιάχνουν μια χαρά κλείσιμο. Θα πω κανένα δύο σκέψεις και λίγο τα ερωτήματα προφανώς, για να μην μείνω στον αέρα. Ξεκινάω με αυτό για το οποίο δεν έχω απάντηση, γι' αυτό ξεκινάω με αυτό. Τα αντανακλαστικά των Σέρβων συντρόφων συγκεκριμένα, δεν το ξέρω. Μόνο ποντάρισμα να το πω, μπορώ να κάνω μια σκέψη. Όλοι οι Βαλκανικοί, ανέφερα τους Σέρβους, επειδή ήταν το επεισόδιο το πολεμικό. Στα Βαλκάνια υπήρξε αρκετά στενάρια αντιπολεμική στάση από την αριστερά της εποχής. Και βουλγαρικά ρεύματα σοσιαλιστικά και η Φεντερασιόν Θεσσαλονίκης. Και το λέω με επιφύλαξη, είχαν βγει από δύο γύρους Βαλκανικών πολέμων. Είχαν ψηθεί στη δοκιμασία. Δεν ξέρω αν αρκεί. Δεν είναι έκπληξη, με την έννοια πολύ περισσότεροι θα μπορούσαν. Το σοκ ήταν γιατί δεν κράτησαν τη στάση των Σέρβων όλοι οι άλλοι. Με βάση το πώς πορεύονταν μέχρι τότε. Οι Σέρβοι έκαναν αυτά που πάντα λέγανε και ακούγανε να λένε και οι συντροφοί τους σε όλη την Ευρώπη. Με την ελπίδα ότι θα το κάνουν και οι άλλοι. Αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Αλλά όσο εκεί έχω γι' αυτό. Σφαίρες επιρροής, είπε κάποια πράγματα ο Γρηγόρης. Ο πυρήνας είναι ο ανταγωνισμός ως η καρδιά, η ζωντανή καρδιά του οικονομικού συστήματος που έχουμε. Δεν είναι μομφή των μαρξιστών και οι ίδιοι το ξέρουν και το λένε ότι αυτή είναι η αρετή, αυτό που σε πάει μπροστά, επιχειρήσεις ανταγωνίζονται. Ανταγωνισμός σημαίνει ο θάνατος στη ζωή μου και σε επίπεδο επιχειρήσεων, όπως ξεκίνησα. Ή επεκτείνεσαι, νέοι τόποι για επενδύσεις, νέα περιθώρια κερδοφορίας, ή χάνεις και φτάνεις μέχρι και τη χρεοκοπία. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει στον ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων. Αυτό στο στάδιο του καπιταλισμού που έχουμε μπει εδώ και δεκαετίες έχει διεθνή κλίμακα. Η ανάγκη για νέο πολιτικό και οικονομικό χώρο βγαίνει από τα εθνικά σύνορα. Είναι πολύ στενά για να χωρέσουν τα μεγέθη των επιχειρήσεων και τις προσδοκίες κερδοφορίας που έχουν. Και άλλες σφαίρες επιρροής, ξεκινάνε ως σφαίρες οικονομικής επιρροής. Εξασφάλιση πρώτων υλών, χωρών για επενδύσεις, προνομιακών εμπορικών σχέσεων και αυτά στην εποχή του υπεριαλισμού, το ότι υπάρχουν κράτη πλέον από πίσω, φέρνουν τον πόλεμο. Ένας από τους πιο διάσημους και αρκετά ειλικρινείς διανοητές του αμερικάνικου υπεριαλισμού, υπερασπιστής του, ο Τόμας Φρίντμαν, το είχε πει πάρα πολύ ειλικρινά και πάρα πολύ συνοπτικά. Την ευημερία της McDonald's την εγγυάται η McDougall. Η McDougall είναι πολεμική αεροπορία, είπα, κατασκευάζει τα πολεμικά τους αεροσκάφη. Είναι ότι χωρίς τη McDougall δεν μπορεί να ορθοποδήσει παγκόσμια η McDonald's. Αυτή είναι η σχέση πλέον οικονομίας και σύγχρονων υπεριαλιστικών άδικων πολέμων. Όταν είπα αισθάνομαι γεμάτος, υπόθηκαν αρκετά που προέκυπταν ως αναλογίες με το σήμερα και θεώρησα ότι δεν θα έπρεπε να το κάνω εγώ τόσο. Τραβήχτηκαν νομίζω πολλά και για τα ελληνοτουρκικά και για τη διεθνή εικόνα το τι μπορούμε να κρατήσουμε από την εισήγηση για τον πρώτο παγκόσμιο και για τις αντιπαραθέσεις στην αριστερά για αυτά τα ζητήματα. Και δεν έχω πολλά και τίποτα να προσθέσω στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που άνοιξε με τον καταρχήν του Νίκου γιατί πολεμάνε.
έβαλε ο ίδιος πράγματα, νομίζω, το ότι από πριν και πάντα γίνεται δουλειά σε καιρό ειρήνης για να φτάσει εκεί, και ο Νίκος ο άλλος και ο Χρήστος, το κυρίαρχες ιδέες, πόσο καιρό δουλεύετε, νομίζω ήταν πολύ χρήσιμο, και η προσπάθεια για το πώς αλλάζει αυτό και προπαγάνδα και μαζική εμπειρία δράση όταν συναντηθούν. Εγώ θα πω ότι υπόθηκε την εθνική ενότητα, ότι συνήθως φτάνοντας στον πόλεμο δύο πράγματα γίνονται διάχυτα. Η πατρίδα πάντα έχει δίκιο, πρώτον. Όλες οι πατρίδες εννοείται ταυτόχρονα έχουν δίκιο. Αλλά αυτό ακούει κάθε εργαζόμενη εργατική τάξη κάθε χώρας. Δείτε, τα ελληνοτουρκικά, αυτό ο βομβαρδισμός που το πιστεύω έλεγε τις διεκδικήσεις και τα αυτονόητα δίκαια οι ελληνικές θέσεις. Και η πατρίδα επίσης, θα πω πάντα, ίσως να πάρει καμία εξαίρεση, αμήνεται. Αυτό λέει η προπαγάνδα μας. Όλοι αμήνονται επίσης. Επίσης, εύκολο στα δικά μας. Αν θα την πέσει ο Τούρκος, είναι πάντα η συζήτηση. Το γιατί πολεμάμε είναι πάντα κρυμμένο. Ενώ η κουβέντα διπλωματική λέει ότι μιλάμε για ΑΟΣ και δρογονάνθρακες και αυτά, στο στρίμωγμα των πιο αντιπολεμικών φωνών είναι και όταν έρθει να πάρει τη Ρόδο και όταν θα φτάνει στα Τέμπη, δεν θα πολεμήσουμε για τα Τέμπη κατά πάσα πιθανότητα. Η χαρακτήρας του πολέμου, ποια τάξη και γιατί, που λέγει και ο Πανάγος, γίνεται πολλή δουλειά να ξεχαστεί αυτό. Και το πατρίδα αμήνεται, που μπορεί να φτάσει η άμυνά της. Η Αμερική το 3 αμήνθηκε στο Ιράκ ενάντια στα όπλα μαζικής καταστροφής που μπορεί να φτάσουν στην Αμερική άμα θέλει ο τρελός δικτάτορας Σαντάμ. Η Ρωσία σήμερα αμήνεται στην Ουκρανία. Αμήνονται έξω από τα σύνορά τους γενικά τα ισχυρά κράτη, αλλά κάνουν μεγάλη δουλειά και χτίζουν, πρώτον όταν βλέπουν τον πόλεμο, τον ίδιο τον πόλεμο, πώς θα παρουσιαστεί αμυντικός, αλλά κυρίως νομίζω η εκπαίδευση και σε καιρό ειρήνης η εθνική ενότητα. Και θα είναι το τελευταίο μου. Το ζουμί, τέλος πάντων, αυτό που έχει καλυφθεί, γι' αυτό είναι και γεμάτος, το ότι πάλι ενάντια στον πόλεμο και οι δυσκολίες και οι προκλήσεις και το πώς πρέπει να σταθείς, είναι συνέχεια ζητημάτων που υπάρχουν σε καιρό ειρήνης. Είχαμε κάνει, δεν θυμάμαι σε ποιο κάμπινγκ, αρκετά χρόνια, μια συζήτηση για το διεθνισμό ως θέμα, όχι με αφορμή έναν πόλεμο καλή ώρα τώρα. Η παράδοση, τι θέλει να πει, τι στάση είναι αυτή. Και συζητάγαμε τότε ότι είναι η άρνηση της εθνικής ενότητας, της ιδέας ότι οι εργοδότες και εργαζόμενοι, αφεντικά και δούλοι, πλούσιοι και φτωχοί, έχουμε ίδια συμφέροντα. Είναι η Ελλάδα, τελεία, και υποτίθεται είμαστε όλοι το ίδιο. Ότι αυτό είναι οδηγός πάντα στη συγκρότηση ξεχωριστού κόμματος για αυτή τη τάξη, να καταλάβει ότι έχει άλλα συμφέροντα, όλο και περισσότερα μέλη της. Έχει λογική συνέπεια σε καιρό πολέμου. Ο Λένιν που το έλεγε επαναστατικό τεφετισμό, μεγάλη συζήτηση στην εποχή, τι εννοεί ακριβώς, πότε το λες κλπ. Η ουσία του, όπως την απολόγιζε ο Τρότσκι χρόνια μετά, ήταν χοντρικά ότι αυτή η αλήθεια, άλλα συμφέροντα αυτή, άλλα εμείς, δεν σταματάει να ισχύει σε καιρό πολέμου. Σε καιρό πολέμου, ταξική διάκριση συνεχίζει να υπάρχει και τα εργατικά κόμματα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμάνε την αστική τους τάξη, όπως κάνουν και σε καιρό ειρήνης, ρισκάροντας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και το ρίσκο, να κατηγορηθούν ότι κάνοντας ταξικό πόλεμο, απεργίες, αυτά σε καιρό πολέμου, αποδυναμώνεται η πολεμική προσπάθεια και κινδυνεύει η χώρα να ιτηθεί από τους κακούς. Είναι η συνέχεια, θέλω να πω, νομίζω. Και το πριν έχει σημασία ακριβώς αυτό, ότι είναι η διάκριση των συμφερόντων από πριν, όσα κάνανε οι άνθρωποι πριν, το παράδειγμα του Πολυτεχνείου, πως έσπασε το ότι δεν είμαστε το ίδιο, δεν θα πολεμήσουμε όλοι μαζί στην Κύπρο. Αυτά χτίζονται καθοδόν και στα πολύ πιο συγκεκριμένα βέβαια. Ανέφερε ηγετικά ότι ο Λίμπνεχτ ήταν ο βουλευτής που πρώτος καταψήφισε. Ο Λίμπνεχτ είναι επίσης ο άνθρωπος ο οποίος σε διαδοχικά συνέδρια του S5, από το 3 νομίζω και το 5 και το 7 το έβαζε κάθε χρόνο, εισηγούταν την ανάγκη το S5 να κάνει αντιμιλιταριστική παρέμβαση στην ΕΟΛΕ. Και τροχεχεί σε κάθε συνέδριο. Από αχρίαστο, ψηλό, έλα μωρέ δεδομένο, κάνουμε όλη την άλλη προπαγάνδα που είναι αυτονόητα ότι
δεν είμαστε με το στρατό. Έγραψε παμφλέτα το 7 μόνος του όταν απείρδησε ότι δεν γίνεται δουλειά. Εξέδωσε ένα για τον μιλιταρισμό και τον αντιμιλιταρισμό. Είχε δώσει μάχες συγκεκριμένες πάνω σε αυτό. Δεν έδειξε σθένος το 14 ξαφνικά, είπε όχι εγώ. Υπήρχε μια ολόκληρη ιδεολογική πάλι που είχε παίξει κεντρικό ρόλο. Αυτά νομίζω. Α, και νομίζω και εγώ λίγο στο σήμερα ότι από τα μεγαλύτερα του στο πλευρό μας η δυσκολία νομίζω υπάρχει να πείσεις ότι δεν έχουμε δίκιο. Δεν έχουμε δίκιο σε όλα. Εκεί πέφτει όλο το βάρος της προπαγάνδας. Αλλά νομίζω το μεγάλο του, γιατί εγώ πιστεύω ότι πάλι καλά δεν υπάρχει πολεμικός ενθουσιασμός στους ανθρώπους. Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει. Αυτό γίνεται μεγάλη δουλειά να αλλάξει. Παρελάσεις στα κανάλια, τα άρθρα που το υπονοούν ότι άμα χρειαστεί. Αλλά πρέπει να έχεις ένα τέτοιο υλικό να χτίσεις. Θυμάμαι μια παραδοχή πολύ ειλικρινή του Μάτιου του Βορύδη για το πώς λειτουργεί αποτρεπτικά αυτή η διάθεση καμιά φορά για πόλεμο. Πριν 2-3 χρόνια σε ένα καυγά με ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ για τη Λιβύη, αν θυμάσαι τότε, στη Λιβύη είχαμε τον στρατάρχη Χαφτάρ, ένα πραξικοπηματία που ήθελε να ανατρέψει την κυβέρνηση της Τρίπολης, που επειδή θα μας στήριζε στα ελληνοτουρκικά, είχε επενδύσει η κυβέρνηση αυτών. Ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει την ΟΥΔΟ ότι δεν κάνουμε αρκετά στη Λιβύη, έχουμε τον άνθρωπό μας εκεί και δεν τον έχουμε στηρίξει θαρετά και ανοιχτά και όσο αυτά, και λέει ο Βορύδης έχουμε κάνει τα πάντα εκτός από το να στείλουμε ελληνικές δυνάμεις να πολεμήσουν στο πλευρό του. Δεν είπε ότι αυτό ήταν κακό γιατί είναι πόλεμος. Η ερώτηση ήταν, πιστεύετε ότι αντέχει η ελληνική κοινωνία η σημερινή να δει φέρετρα Ελλήνων φαντάρων να γυρνάνε από τη Λιβύη? Εγώ δεν το πιστεύω και άρα δεν μπορούμε να στείλουμε στρατό στη Λιβύη. Το πάει γι' αυτό δεν στέλνουμε στρατό στη Λιβύη. Γιατί δεν θα αντέξουν τα φέρετρα η σημερινή υπαρκτή κοινή γνώμη σε αυτή την συγκυρία. Τέλος πάντων, θέλω να πω, αυτά αλλάζουν. Αλλά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα δημόσια παραδοχή. Αυτά γιατί. Ναι, έχει πάει και αργά.